Ήταν Σεπτέμβριος του 2013 και μια κρίσιμη σύνοδος των G20 στην Αγία Πετρούπολη. Κυρίαρχο θέμα ήταν ο εμφύλος στη Συρία και αρκετοί υπολογιστές των ηγετών που συμμετείχαν έγιναν στόχος των hacker. Σύμφωνα με την εταιρεία ηλεκτρονικής ασφάλειας, FireEye, για 2 μήνες πριν τη σύνοδο, αρκετά email για το θέμα της Συρίας είχαν αποσταλεί προς τα Υπουργεία Εξωτερικών των Ευρωπαϊκών Κρατών. Οι επισυνάψεις περιείχαν κακόβουλο λογισμικό και επέτρεπε σε αυτούς που το απέστειλαν να κατασκοπεύουν τους υπολογιστές. Η FireEye εντόπισε το ίχνος του λογισμικού στην Κίνα, όμως το Πεκίνο αρνήθηκε κάθε εμπλοκή. Αυτή δεν ήταν και η μοναδική φορά. Πριν από τη σύνοδο στο Παρίσι, οι υπολογιστές της γαλλικής κυβέρνησης είχαν προσβληθεί από κακόβουλο λογισμικό χωρίς να εντοπιστεί ο υπαίτιος. It's definitely a major target for hackers, so, and you know, specifically nation state attackers, because they're trying to actually steal data that can actually help them understand a government's negotiating position. Η ψηφιακή κατασκοπία διεθνών συναντήσεων δεν είναι κάτι νέο. Αυτό που αλλάζει είναι η ευκολία. In years past, if you think about espionage when it took place, it would cost any government an enormous amount of money. Today, you know, for a minimal amount of money, a couple hundred thousand dollars, you could be very well equipped. Οι ειδικοί συμβουλεύουν τους συμμετέχοντες στη σύνοδο να προστατευτούν απέναντι στους hacker. Να μιλούν σε ασφαλή κινητά, να μην μεταφέρουν αποθηκευμένα δεδομένα, να αποφεύγουν τα ανοιχτά Wi-Fi. Η εταιρεία του Δημήτρη Αλπέροβιτς ήταν αυτή που αποκάλυψε ότι η ρωσική κυβέρνηση ήταν πίσω από το χακάρισμα του Συνεδρίου των Δημοκρατικών. Nation states were primarily engaging in espionage where they would come in into your network, steal your documents. Nowadays you have to worry about the public leaking of that information. Information influence operations that would be conducted against you. Και σε αυτήν τη σύνοδο, η ασφάλεια της επικοινωνίας θα αποτελέσει ζητούμενο.